Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στο Δουβλίνο αποφάσισε εχθές να στηρίξει την ελληνική οικονομία με συγκεκριμένα μέτρα, ικανοποιώντας το αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός στην απογευματινή συνεδρίαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ανέπτυξε τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση για το ξεπέρασμα της κρίσης και την ανάκαμψη της οικονομίας. Και ζήτησε να περιληφθεί στα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου που θα εκδοθούν σήμερα η εντολή προς την Επιτροπή της Κοινότητας για την επεξεργασία συγκεκριμένου τρόπου ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη έγινε δεκτή και η Επιτροπή της ΕΟΚ σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά θα συντάξει πρόταση για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας μας στο πλαίσιο της κοινοτικής αλληλεγγύης. Να παραμείνουμε όμως στα της οικονομίας με την εξίσου σημαντική είδηση του περασμένου 24ωρου, την κατάθεση στη Βουλή του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου που περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις. Το νομοσχέδιο Μαμούθ, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γιώργο Σουφλιά, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων, την καθιέρωση της μερικής απασχόλησης, το πέρασμα των προβληματικών επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα και την καθιέρωση κινήτρων για επενδύσεις. Το διέξοδο στο χώρο της παιδείας συνεχίζεται. Οι γονείς των μαθητών της Ανατολικής Αττικής έκαναν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά της απεργίας των καθηγητών. Συγκέντρωση όμως για την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας θα κάνουν το απόγευμα της Πέμπτης επίσης στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και οι καθηγητές. Η αστυνομία φοβάται νέα βεντέτα από τους συγγενείς του 17χρονου Τσιγκάνου Γιάννη Τσαντσάνη, πιο γνωστού ως Μαρσελίνο. Πήρε έκτακτα μέτρα ασφαλείας έξω από το σπίτι του 20χρονου Βασίλη Βασιλείου Ιτζίνο, που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα με την κατηγορία ότι ενέχεται στην απαγωγή. Περισσότερα όμως για το θέμα αυτό από τον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Φρήμη. Ποιος είναι ο ρόλος του Τζίνο στο σύριαλ της απαγωγής και της δολοφονίας του 17χρονου Μαρσελίνο? Ο Βασίλειος Βασιλείου, 20 ετών, συγγενής του νεαρού ποδοσφαιριστή Γιάννη Τσατσάνη, ανακρίνεται αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια για να εξακριβωθεί αν πράγματι ήταν ο εμπνευστής του σχεδίου της απαγωγής, όπως ισχυρίζονται ο Κωνσταντίνος Σπινάρης, αρχηγός της Οκταμελούς Σπύρας, και ο υπαρχηγός Δημήτρης Αγαπητός. Ο Σπινάρης, που βρίσκεται εκτός κινδύνου, είχε πάει χθες τα ξημερώματα στο παλατάκι για να συναντήσει τον πεθερό του Τζίνο. Του ζήτησε χρήματα για να μην καρφώσει το ρόλο του. Εκεί όμως τον περίμεναν περίπου 40 τσιγκάνοι, συγγενείς του Μαρσελίνου. Τον πυροβόλησαν, αλλά κατάφεραν να τον φυγαδεύσουν αστυνομικοί. Ο μόνος από τη Σπύρα που παραμένει ασύλληπτος είναι ο κτηνοτρόφος Δημήτρης Καρτούρος. Τα σπίτια των Σπινάρη, Αγαπητού και Τζίνο στην Αγία Βαρβάρα φρουρούνται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Άγνωστος δολοφόνησε απόψε στην πλατεία Ελευθερίας του Κορυδαλού τον 18χρονο Κωνσταντίνο Μπιτσάκη. Θύμα ο οικοδόμος Κωνσταντίνος Μπιτσάκης, 19 χρόνων, ο οποίος δέχτηκε από άγνωστο νεαρό δύο μαχαιριές στην καρδιά και μια στην κοιλιά κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού τους μέσα σε στοά της πλατείας Ελευθερίας. Ο άγνωστος εξαφανίστηκε αμέσως μετά το μαχαίρωμα με μια άσπρη μηχανή, ενώ το θύμα, μεταφερόμενο με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, υπέκυψε. Όπως αγάγει υπόπτωση, τους ανακρίνομαι. Καθώς και θαμώνες του παρακειμένου σφαιριστήριου, μήπως μας βοηθήσουν στις έρευνες. Ελπίζετε? Η αστυνομία πάντα αισιόδοξη. Δεν το καλύτερο παιδί. Και γιατί? Γιατί ήταν 19 χρόνια και έκανε παρέα με εμάς. Και τα ξανά από εδώ στον κύριο από εκεί. Έκανε παρέα με εμάς που ήμουν 15 χρονών. Γι' αυτό. Ναρκωτικά, τέτοια πράγματα. Δεν είχε σχέση με αυτά. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Πολλά άτομα τραυματίστηκαν απόψε από έκρηξη που σημειώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη λέσχη Κάλτον στην καρδιά του Λονδίνου που συγνάζουν μέλη του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος. Από την πυρκαγιά που ξέσπασε παγιδεύτηκαν πολλοί από τους τραυματίες. Να συνεχίσουμε τώρα την διεθνή ενημέρωση με άλλες διεθνείς ειδήσεις που επιμελήθηκε ο συνάδελφος Νικόλας Βαφιάδης. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται στο Ιράν σκορπώντας τον τρόμο. Πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί και η ανθρωπιστική βοήθεια από φίλους και εχθρούς που καταφθάνει στην Τεχεράνη είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να φτάσει στους σεισμοπαθείς. Οι νεκροί υπολογίζονται περί τις 50.000, οι τραυματίες 200.000 και οι άστεγοι ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο. Οι υλικές ζημιές είναι αδύνατο να υπολογιστούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush, που συναντήθηκε πριν από μερικές ώρες με τον μαύρο εθνικιστή ηγέτη Nelson Mandela, υποσχέθηκε να διατηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Νοτιού Αφρικής μέχρι ότου καταργηθεί το apartheid. Η Irene Templeton και η Kathleen Young είναι οι δύο πρώτες γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη που χειροτονήθηκαν ιερείς της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η ιστορική χειροτονία έγινε με απόφαση της Εκκλησίας της Ιρλανδίας στον καθεδρικό ναό της Αγίας Άννης στο Belfast. Μικρή άνοδο παρουσίασε σήμερα η τιμή του δολαρίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Βελτίωση σημείωσε επίσης και η τιμή του χρυσού. Το δολάριο στο Τόκιο έκλεισε σήμερα στα 155,60 γεν.
Στη Φραγκφούρτη στα 1,6740 μάρκα, στο Παρίσι στα 5,6216 γαλλικά φράγκα, στη Ζυρίχη στο 1,4045 ελβετικά φράγκα, στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από το κλείσιμο στα 1,6790 μάρκα, ενώ η Στερλίνα στο Λονδίνο στα 1,7310 δολάρια. Ο μετεωρολόγος μας Σπύρος Λινάρδος μας ενημερώνει τώρα για τον καιρό στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτρη μέχρι ισχυροί και στις ανατολικές περιοχές κατά τόπους πολύ ισχυροί. Η θάλασσα στο Σαρονικό θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης και στο νότιο Αιγαϊκό τοπικά πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειο-δυτικοί μέτροι και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.